Μαζί μας είναι ο Παναγιώτης Πολίτης, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στην ΛΑΡΚΟ. Παναγιώτη, καλώς σας βρήκαμε εδώ, στον χώρο εργασίας σας. Τι γίνεται με το σχέδιο της κυβέρνησης, γιατί είστε σε ένα βρασμό, γιατί είστε ξεσηκωμένοι? Η κυβέρνηση μας ανακοίνωσε αυτό εδώ το εργοστάσιο που βλέπετε. Είναι το μοναδικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παράγει σίδηρο νικέλιο. Μας ανακοίνωσε το κλείσιμο. Και όπως θα δούμε και στη συνέχεια, είναι τα σπίτια μας εδώ, οι δουλειές μας εδώ, σε χωριά μένουμε, είτε είσαι μόνιμο από αυτόν εδώ τον τόπο, είτε έμενε στον οικισμό της ΛΑΡΚΟ, ξεριζώνεσαι. Δεν έχεις που να πας, γι' αυτό είμαστε σε ένα βρασμό. Απολύονται όλοι. Το μέλλον του εργοστασίου τι θα απογίνει? Όταν σου λέει απολύεστε, το κλείνουμε και μετά θα κάνουμε διαγωνισμούς, νομίζω ότι αυτή την ερώτηση, γι' αυτό φωνάζουμε, για να μας απαντήσουν σε αυτή την ερώτηση. Διασφαλίζεται η λειτουργία της, διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας, διασφαλίζεται ότι θα κρατηθεί ο παραγωγικός χαρακτήρας, αυτή η δραστηριότητα στη χώρα μας θα αναπτυχθεί, όχι μόνο για εμάς που είμαστε εργαζόμενοι, αλλά για την ευρύτερη περιοχή, για τους εργαζόμενους όλης της χώρας, για να ανοίξουν και άλλες θέσεις εργασίας. Εσείς αυτό το σχέδιο το συζητάτε, το απορρίπτετε, σε τι κατάσταση είστε? Επί του συνόλου το απορρίπτουμε το σχέδιο. Ο ρηκτός πλούτος, η χώρα μας είναι η μοναδική στην Ευρώπη που στο υπέδαφος υπάρχει νικέλιο. Αυτό το πλούτο που έχουμε δεν το συζητάμε καν ότι μπορεί να το καρπώνεται άμεσα ιδιωτικά συμφέροντα. Είναι δικός μου, είναι δικό σου, είναι όλου του ελληνικού λαού. Και η ΛΑΡΚΟ είναι η επιχείρηση που μπορεί να το αναξιοποιήσει. Άρα είναι αδιαπραγμάτευτο επί της αρχής. Δηλαδή 60 χρόνια απαξίωση, 2 χρόνια εντατικούς ρυθμούς με το παραμύθι για να διασφαλιστεί η λειτουργία της και έρχονται μετά από 2 χρόνια και μας λένε το κλείνουμε, απολύεστε όλοι και ξεσπιτώνεστε. Άρα τη τεχνογνωσία, το μοναδικό κεφάλαιο που δεν μπορεί να το απαξιώσει, δεν το έχει απαξιώσει ακόμα, είναι η τεχνογνωσία των εργαζομένων, ενώ τη διώχνει, άρα τι κλείνει. Το επιχείρημα της κυβέρνησης είναι ότι δεν μπορούμε άλλο να την χρηματοδοτούμε. Υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση που απαγορεύει τις επιδοτήσεις. Είναι καταχρεωμένοι, έχουν ξοδευτεί πολλά χρήματα του ελληνικού λαού. Άρα είναι μονόδρομο στο κλείσιμο και το σχέδιο αυτό. Αυτό είναι ένα αφήγημα που καταρρύπτεται σε μισό λεπτό. Και να πούμε επί της ουσίας. Καταρχήν, η ΛΑΡΚΟ δεν έχει χρηματοδοτηθεί. Πρώτη φορά χρηματοδοτήθηκε από το κρατικό προϋπολογισμό, τώρα που υπό ειδική διαχείριση, τα οποία χρήματα όχι μόνο δεν αξιοποιήθηκαν για να βελτιωθεί και να μαζευτεί λίγο το εργοστάσιο ή τα μεταλλεία, αλλά δόθηκαν όλα πραγματικά για να γκρεμιστεί. Πραγματικά για να γκρεμιστεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι το κόστος παραγωγής πριν έρθει η ειδική διαχείριση και τη βάλουν σε αυτό το δρόμο για την εκποίηση ήταν 14.000 ο τόνος και σήμερα η ίδια η ειδική διαχείριση λέει 40.000 ο τόνος. Άρα καταλαβαίνετε πού σπαταλήθηκαν ακόμη και αυτά τα χρήματα που πρώτη φορά έδωσε ο ελληνικός λαός στη ΛΑΡΚΟ. Ας πούμε ότι θα την είχε χρηματοδοτήσει. Είναι κακό το κράτος να χρηματοδοτεί μια επιχείρηση στρατηγικής σημασίας για να αναπτυχθεί, για να έχει βιομηχανία, για να υπάρχουν θέσεις εργασίας, για να έχεις ανάπτυξη? Δεν είναι κακό, αρκεί να είναι με σχέδιο, να είναι υπέρ των εργαζομένων, να είναι υπέρ των συμφερόντων γενικότερα του ελληνικού λαού και της χώρας μας. Οι κυβερνήσεις διαχρονικά χρηματοδοτούν γενικότερα επιχειρήσεις. Νομίζω ότι αυτό δεν έχει τέλος, έτσι. Και τα 24 εκατομμύρια, 23,5 της Αττική Οδού πέρσι είναι τα πιο χαρακτηριστικά από την άποψη ότι να την ιδιώτες και τι μπορούν να προσφέρουν. Ή τις αεροπορικές μεταφορές και τα λοιπά. Αυτό είναι το ένα επιχείρημα. Το άλλο ποιο είναι? Η υπερχρέωση στη ΔΕΗ. Το λέω με αριθμούς. Η ΛΑΡΚΟ από το 1989 που τον έλεγχο τον πήρε το κράτος μέχρι το 2006 όταν η όμιλος Μυτιλινέου που είναι και υποψήφιος επενδυτής που έχει και μεγάλη και αυτός ενεργοφόρα μονάδα πλήρωνε με 30, η ΛΑΡΚΟ πλήρωνε με 60, με 50. Η κρατική επιχείρηση 20 ευρώ τη μεγαβατόρα, 20 ευρώ. Το 2006 αυτό το 60 γίνεται 80. Με απόφαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και της διοίκησης και συνυπογρύφη του Υπουργού. Λογικότατο είναι να υπερχρεωθεί
Αν γίνει λογαριασμός μεγαβατόρων κατανάλωσης με ίσα μέτρα και ίσα στα ΜΜΑ που έχουν πληρώσει, που έχουν χρεωθεί, γιατί δεν τα έχουν πληρώσει, Λάρκο τα πλήρωνε, που έχουν χρεωθεί άλλες ενεργοβόρες βιομηχανίες, η ΔΕΗ μπορεί να αναπιστρέψει, Λάρκο, γύρω στα 100 εκατομμύρια κατά προσέγγιση που τα κάνουμε με το χαρτί και το μολύβι. Αν κάνουμε μια σούμα, εργαζόμενοι, άλλοι άνθρωποι που σχετίζονται με την παραγωγή εδώ της Λάρκου, για πόσο κόσμο μιλάμε που θα έχει άμεση επίπτωση από αυτό το σχέδιο? Καταρχήν έχει άλλες τρεις βιομηχανίες, άμα είδα, τρία εργοστάσια. Ναι. Πρώτη ύλη παίρνουν από τη Λάρκου. Κλείσανε. Μάνι-μάνι πάμε 100, είναι γύρω στις 150 οικογένειες από αυτά τα εργοστάσια που λέω παίρνουν πρώτη ύλη από τη Λάρκου για να λειτουργήσουν. Δεν το μπορείς να το υπολογίσεις. Δεν θα μείγει τίποτα, παιδιά. Από το 1960 η περιοχή μας ήταν βάρκες, είχαν οι παππούδες, οι πατεράδες των παππούδων μας ενδεχομένως σε κάποιους, έτσι. Αυτό ξέρουμε να κάνουμε. Βιομηχανική δεν υπάρχει. Ακόμα και το καφενείο που υπάρχει και ο Μπακάλης και ο Ταβερνιάρης και όλα είναι γύρω από το εισόδημα της Λάρκο ή από τις προμήθειες που δίνει στη Λάρκο. 12.000 αφημοί είναι συνδεμένα για τις προμήθειες της Λάρκου. Εκεί δεν είναι καταγεγραμμένο του εργάτη, του εργαζόμενου, το εισόδημα που το καταβάλει. Καταλαβαίνετε, μιλάμε. Οι εργαζόμενοι πόσοι περίπου είναι τώρα που θα χάσουν τη δουλειά τους? Σε όλα τα εργοτάξια, όχι μόνο εδώ στο εργοστάσιο. Είμαστε 1.080 με αορίστου χρόνου, γύρω στους 200 εργολαβικοί, είναι οι συνάδελφοι στις εργολαβίες, και 200 περίπου αυτοαπασχολούμενοι που έχουν το δικό τους αυτοκίνητο, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με τέτοιο. Οι οικογένειες στον οικισμό πόσες είναι περίπου αυτές που απειλούνται? 300 οικογένειες στους δύο οικισμούς. Υπάρχουν δύο οικισμοί, είναι ένας εδώ και ένας στον Αγιάννη. Ενώ είναι μια πολύ σημαντική βιομηχανική μονάδα που επεξεργάζεται νικέλιο και κοβάλτιο που χρειάζονται στις νέες τεχνολογίες, είναι απορίας άξιο γιατί αυτή η εταιρεία χρόνο το χρόνο απαξιώθηκε. Η Λάρκο τι παράγει? Παράγει πρώτη ύλη, την πρώτη ύλη, τη βάση για τον ανοξείδωτο χάλιβα. Μπορούμε στη χώρα μας να βγάλουμε? Τι είναι ο ανοξείδωτος χάλιβας? Αν το νικέλιο κάνει 5, ο ανοξείδωτος χάλιβας, η υπεραξία του είναι 10 επί 5. Έτσι. Το βρίσκουμε στα αξία χρήση, στις κατσαρόλες μας, στους πυράβλους, στις δορυφόρους, παντού. Στις κατασκευές, στην αυτοκινητοβιομηχανία. Μπορούμε να βγάλουμε. Έχουμε βγάλει με πείραμα παραγωγικής εμβέλειας. Είναι καλός ποιοτικός. Αναγνωρισμένος από την Group, μία από τις μεγαλύτερες στον κλάδο, με παγκόσμια ποιοτικά χαρακτηριστικά πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, πόσα έχουν χαθεί? 3 εκατομμύρια. Γιατί? Είτε στον ποδοσάκι ιδιώτη, είτε στο κράτος των ποδοσάκιδων, η απόφαση ήταν, τα μεγαλύτερα μονοπόλια εκεί που γίνεται διαπάλη, η απόφαση ήταν ότι εμείς σας στέλνουμε μέχρι εκεί, μέχρι αυτή τη δουλειά. Την υπεραξία θα τη βγάζουμε εμείς. Τα γερμανικά μονοπόλια, τα γαλλικά μονοπόλια. Έτσι, άρα μας πέραν την πρώτη ύλη. Τώρα φαίνεται ότι η απόφαση είναι ότι ούτε αυτό. Θα πάρουν τα μεταλλεύματά μας και θα τα αξιοποιούν με άλλες μορφές εκεί. Έτσι φαίνεται, θα το δείξει η ιστορία. Παλεύουμε για να το σταματήσουμε. Άρα, από αυτή την άποψη, για να την είχαν συνέχεια, για να μην μπορεί να σηκώσει κεφάλι και να έλεγες ρε, εδώ υπάρχουν κεφάλαια για να περπατήσεις, εξυγχρονισμός κτλ. Την κρατάγανε, την υπερχρεώναν επίτηδες, την κρατάγανε εκεί για να έχουν τη δυνατότητα οποιαδήποτε στιγμή αποφασίζουν, όπως και τώρα. Σε όλα αυτά τα χρόνια περάσαν αρκετές κυβερνήσεις. Αυτές τις προοπτικές δεν τις είδε καμία κυβέρνηση? Προεκλογικά όλες. Μετά προεκλογικά. Εντάξει, τώρα τελευταία μετά τα μνημόνια και προεκλογικά μαζεμένες είναι. Έτσι. Τα κόμματα που διεκδικούν τη διαχείριση σε αυτό το κοινωνικό σύστημα. Διοικήσεις που τις διορίσανε και προσπαθήσανε, αλλά τα όρια που είχαν θεσμοθετήσει πολιτικά δεν τους έφεραν περιθώριο, υπήρξαν. Ανεξάρτητα με τους εργαζόμενους τη ιδέα πάλι που είχαν για να την αναπτύξουν τη Λάρκο σύμφωνα με τις δυνατότητες. Κυβερνήσεις όχι. Και είναι και χαρακτηριστικό όταν. Δηλαδή υπήρξαν και διοικήσεις που συγκρούστηκαν με αυτούς που τους διορίσανε
επειδή δεν εφάρμοζαν αυτά που τους λέγανε. Και ξεσκεπάζει ότι είναι πολιτική κατεύθυνση. Δεν ήταν θέμα ζητήματος ότι δεν μπορεί επιχειρησιακά να στηθεί. Από αυτή την άποψη, όχι, δεν υπάρχει κυβέρνηση. Όλες έχουν το μερίδιο ευθύνη, άλλες λιγότερο, άλλες περισσότερο. Της Νέας Δημοκρατίας περισσότερο, κανένας δεν το αμφισβητεί, αλλά όλες οι κυβερνήσεις, ακόμα και του ΣΥΡΙΖΑ, συμφώνησε και ήδη και χθες που περάσαμε και είδαμε σαν σωματείο τον πρόεδρό του, τον Αλέξη τον Τσίπρα, είπε ότι και αυτοί ήθελαν να την ιδιωτικοποιήσουν. Θα διασφαλίζανε, λέει, τις θέσεις εργασίας. Εμείς λέμε, η ιδιωτικοποίηση είναι ένα και το αυτό με την μη διασφάλιση των θέσεων των εργασίας. Δεν βγαίνει, είναι πρακτικό το ζήτημα ότι δεν μπορεί να εγγυηθείς όταν ιδιωτικοποιείται τις θέσεις εργασίας. Στις καταστάσεις που έχουμε φτάσει εδώ, στις συνθήκες που παλεύεται τώρα πόσο καιρό, τι είναι αυτό που προτάσεις, τι είναι αυτό που θέλετε εσείς να γίνει και αν το θεωρείτε και ρεαλιστικό? Να σταματήσει η εκαθάριση. Καταρχήν η κυβέρνηση να πάρει πίσω τις ανακοινώσεις. Να σταματήσει η εκαθάριση, να υπάρξει σχέδιο, σύμφωνα με τις προτάσεις των επιστημόνων μας, σχέδιο, χρονοδιάγραμμα, χρηματοδότηση είναι από το ίδιο το κράτος θα χρειαστεί, να εξυγχρονιστεί με ασφάλεια, να ξεκινήσει να παράγει, οι τιμές είναι υψηλές. Με ρυθμίσεις, με ίσα μέτρα και ίσα σταθμό, όπως είναι όλες οι επιχειρήσεις, οι βιομηχανίες στη χώρα μας. Με τέτοιες ρυθμίσεις και όχι με υποχρεώσεις. Σε αυτή τη βάση να ξεκινήσει η ανάπτυξη. Να εργαζόμαστε εμείς, να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας, να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες. Από ανοξείδωτο χάλιβα, υδρομεταλλουργία, να παράξουμε καθαρό νικέλιο, καθαρό κοβάλτιο. Όλες, να ανοίξουν πραγματικά αυτό που λέμε δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αυτό ζητάμε. Τώρα όμως το κύριο. Στην επίθεση που δεχόμαστε, δεν έχουμε. Καλούμε τους συναδέλφους όλη τη χώρα, όλη την περιοχή μας, να γίνουμε ένα για να σταματήσουμε αυτό που μας ανακοινώσανε, το κλείσιμο. Τώρα πρέπει να μην τους αφήσουμε να το κλείσουν, να μην μας πετάξουν στο δρόμο. Βλέπουμε πάντως εδώ την περιοχή και αυτή είναι σε αναβρασμό, σε ξεσκωμό, μαθητές, σύλλογοι, φορείς, γυναίκες. Ναι, εντάξει. Είμαστε μπολιασμένοι και στο DNA μας μετά από τόσα χρόνια. Οι αγώνες, ειδικά μετά το 77, έχουν μεταδοθεί σε όλες τις γενιές, τέταρτης γενιάς εργαζόμενους. Είμαι εγώ και δεν είμαι εγώ. Εκπροσωπώ την πλειοψηφία των εργαζομένων, δηλαδή, που είναι τέταρτη γενιά εργαζομένων. Ήταν οι παππούδες μας, οι πατεράδες μας, εμείς. Αν είχα πιο νεαρός κάνει παιδιά, θα ήταν και ο γιος μου ενδεχομένως σε αυτή τη φάση. Μας έχουν εμπολιάσει, δηλαδή και στα σχολεία μας μαθαίναν για τον αγώνα του 87, για τους αγώνες του 86 που και εκεί η Βάσο Παπαδρέου ήθελε να την κλείσει. Είναι χαρακτηριστικό τώρα που και εμείς κοιτάμε τα αρχεία για να κάνουμε διάφορα σποτάκια κτλ. Είδα μια φωτογραφία που ο πατέρας μου με έχει στο σβέρκο. Είμαι όσο είναι τώρα ο γιος μου, το 86 στην Κάνικος. Τα αντανακλαστικά δούλεψαν αστραπία. Δεν το είχαμε αφήσει, υπήρχε μια ενημέρωση, δούλεψαν αστραπία. Και είναι ιδιαίτερα συγκινητικό πως οι γυναίκες μας έχουν μπει μπροστά, τα παιδιά μας έχουν μπει μπροστά, οι ίδιοι εργαζόμενοι έχουν μπει μπροστά. Γενικώς ξεσηκωμός δεν έχουμε άλλο. Δεν είναι το σπίτι μας, είναι η ζωή μας. Δεν έχουμε κάτι άλλο να χάσουμε. Τώρα μας κηρύξαν τον πόλεμο, μάχη θα δώσουμε. Θέλω να κλείσουμε δίχως να λησμονήσουμε και αυτούς που έχασαν τη ζωή τους εδώ. Είναι καμιά ογδονταριά εργάτες που στην πάροδο χρόνο χάσαν τη ζωή τους. Το χρωστάμε. Αν ένας λόγος που δεν θέλουμε να φύγουμε είναι ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε πίσω και τα νεκροταφεία που πάμε και τους τιμάμε. Τους χρωστάμε να δώσουμε τη μάχη για να το κρατήσουμε ανοιχτή. Είναι σαν να λέμε, αν δεν το κάνουμε, είναι σαν να λέμε ας χάθηκαν, δεν έχει καμιά αξία. Δώσαν τη ζωή τους στη μάχη για το μεροκάματο και σκοτωθήκαν, δολοφονηθήκαν επειδή δεν παίρνανε μέτρα ασφαλείας και στο δρόμο της απαξίωσης για να το φέρουν μέχρι εδώ. Άρα το χρωστάμε σε αυτούς τους συναδέλφους, το χρωστάμε στους δικούς τους ανθρώπους που παρά το μεγαλύτερο κακό που μπορεί να βρει έναν άνθρωπο είναι δίπλα μας σήμερα, είναι μπροστά για να μην κλείσει Λάρκο. Έτσι, το χρωστάμε. Το χρωστάμε και θα τους τιμήσουμε με όλες τις δυνάμεις και να σας πω, θα κερδίσουμε. Θα κερδίσουμε. Δεν θα τους περάσει.
θα κερδίσουμε και θα κάνουμε ρεπορτ. Θα ξανακάνετε και είμαστε στη διάθεσή σας μετά την νίκη να τα ξαναπούμε. Θα κερδίσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είσαι καλά, παιδιά. Και ελπίζω να βρεθούμε και μετά την νίκη. Θα βρεθούμε οπωσδήποτε και θα σημειώσουμε την νίκη. Σας ευχαριστούμε και εμείς που ήρθατε. Ένας για όλους και όλοι για έναν. Σημειώστε όλοι σας. Σήμερα, 13 Φλεβάρι του 22, δίνουμε λόγο τιμής. Θα βγούμε νικητές. Το χρωστάμε στη ζωή μας, στα μάρμαρα, στα νεκροταφεία μας, στα παιδιά μας. Δεν θα το βάλουμε κάτω. Όλοι μαζί, με το κεφάλι ψηλά, καλόν αγώνα! Μπράβο, μπράβο.